μπάσκετ, αυτή τη φορά δεν είχε βαθμολογικό πρόγραμμα, συγγνώμη για το παιχνίδι και πώς σου απολύτωσε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι συγγενής γραμμές ισορροπημένο ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες πραγματικά δέρμπι. Θεωρώ ότι το πρώτο γκολ που τρώμε του Σαββατοκύριακου που κάνει πάρα πολύ χρόνο στο δεκάρι και δεν μπορούμε να δείξουμε στα λεωφόρα, θα ήταν σε κάποιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να βάλουμε αντίδραση στα δεύτερα γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, ότι δεν είναι φασισμό στα παιδιά. Μα έλειψε όμω η ουσία να μπορέσουμε να αποδείξουμε ένα γκολ και να ξαναβούμε σε παιχνίδι στο 2-0. Και στο 1-0 πάλι έχουμε μια φάση με το δοκάρι το δικό μας που εκεί δεν μπορούμε στην καταφορά να σκούσουμε την πάρα αλήθεια να σου φέρουμε σε ένα και πιθανόν να παίρναμε κάτι καλύτερο από το παιχνίδι. Όμως το ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μετά αν. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και στα ίντερνετ του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα έχει πάρα πολύ δρόμο και η συνέχεια θα είναι το ίδιο, πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς πρέπει από αυτή τη στιγμή να σκούσουμε το κεφάλι ψηλά, να δουλέψουμε. Ακόμα περισσότερο και ακολουθεί ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Πάρα μας, που εκεί θα κοιτάξουμε να πάρουμε την νίκη τους 3 βαθμούς. Σήμερα παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες, με ένα πολύ καλό προπονητή. Όμως τα παιδιά, εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί βγάλαμε αντίδραση και θεωρώ ότι μας έλειψε λίγο η ουσία στην τελική προσπάθεια να πετύχουμε κάποιο γκολ αυτό που σας είπα και πριν και να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Θέλω να συγχαρώ το φίλο μου τον Μανώλη για την νίκη της ομάδας του. Να υπάρχει υγεία σε όλους μας και υπάρχει μια ομάδα εύκολη να πετύχει τους στόχους της σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα έχει ενδιαφέρον και στην κορυφή και στην ώρα.